ταξιδέψαμε 40 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου και στο χωριό Ρωτάση, με σκοπό να συναντήσουμε από κοντά την αρχόντισσα των αστερουσίων, όπως την αποκαλούν. Μία πονεμένη γυναίκα που η μοίρα της έπαιζε συχνά άσχημο παιχνίδι. Όμως το γέλιο της και η δύναμη από τα λόγια της καταφέρνουν κάθε φορά να δίνουν ελπίδα στον καθένα που θα την ακούσει. Έναν άνθρωπο όμως με περίσσια καλοσύνη, την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίστε. Ήταν το 2012 που η ζωή της σημαδεύτηκε για πάντα από τον ξαφνικό και πιο άδικο, όπως μας λέει, χαμό του 17χρονου εγγονού της Γιώργου. Ήταν το συγκλονιστικό αυτό συμβάν που έμελε όμως να αλλάξει τη ζωή της για πάντα. Και έτσι επήρα τη ζωή που λέμε στα χέρια μου. Λέω, το εγγονάκι μου χάθηκε. Δεν το γυρίζω πίσω. Δεν διζεριάστηκα. Δεν κλείστηκα μέσα να σκοτώνομαι και να θρυνώ. Mm-hmm. Κλαίω βέβαια εδώ μέσα που δεν με βλέπει κανείς, αλλά βγαίνοντας στην αυλή και πηγαίνοντας κάπου, ο πόνος μένει εδώ μέσα. Γιατί ο καθένας θέλει να του δώσει χαρά, θέλει να του δώσει ελπίδα, να πεις ότι η ζωή είναι όμορφη, δεν τελειώνει. Δηλαδή όσο πονούσα, όσο μου βγαίνανε πολύ όμορφα πράγματα. Ένα πουλάκι, μια ναυγή, το δάμι μου χτυπούσε. Ένε τελίγη συντροφιά και στεγιέ ζητούσε. Είχα ένα αγαπημένο εγγονάκι, το οποίο πριν 6 χρόνια, σε μια κακή στιγμή, έφυγε από τη ζωή, άδικα και παράδικα. Ήτανε πάρα πολύ μερακλήδικο, έπαιζε μαντολίνο, αυτοδίδακτο, μοναχό του είχε μάθει. Και πολλές φορές πήγαινα στο σπίτι του και του έλεγα και μου έπαιζε κάτι ωραίους σκοπούς που μου αρέσαν. Καμάρωνα το εγγονάκι μου, διότι η μοίρα τους είχε παίξει διπλό παιχνίδι. Να είναι δυο άρρωστα αδερφάκια του. Και έτσι το Γεωργιό ήταν η Ανατολή και η Δύση στο σπίτι του. Η αρχόντισσα των αστερουσίων έκανε όμως το όνειρό της πραγματικότητα, αφού οι εκατοντάδες εμπνευσμένοι στίχοι από το χαμό του μονάκριβου εγγονού της μελοποιήθηκαν, συνθέτοντας μία σειρά από αφιερώματα για να χαρίσουν, όπως μας λέει, ελπίδα σε όσους τα ακούσουν. Από τους στίχους αυτούς, ποιο συγκρατείται περισσότερο, ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο το γράψατε έτσι σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και που λέει πολλά για σας? Έγραψα κατά πρώτο το στο Γιωργιό, το εγγονάκι μου. Αυτό το πρώτο. Τα αφιέρωμα στο εγγονάκι μου, στο Γιωργιό. Μετά η πεταλούδα αυτή, άμα έχασα το εγγονάκι μου, μια πεταλούδα λοιπόν, καθόμουν μια μέρα στην αυλή και εκεί που λιαζόμουν, έρθε μια πεταλούδα, κάτσε στην ποδιά μου. Πάει εδώ η πεταλούδα, πάει εδώ, βγαίνει στο κεφάλι μου. Πάει η πεταλούδα από εδώ, πάει από εκεί. Εγώ δεν μπορούσα να την ξεφορτωθώ. Δεν έφευγε με τίποτα. Σηκώνομαι λοιπόν όπως ήμουν, πάω στη γειτόνισσα, τη λέω, μαδές Μαρία, τη λέω, μια πεταλούδα και δεν φεύγει την ποδιά μου. Μπορείς, τη λέω, να μου πεις εσύ, Ντάνη, και μου λέει, δεν κατέωμαι εγώ να σου πω. Και μετά τη λέω, λέω, Μαρία, είναι η ψυχή του Γιωργιού μου. Και έρχεται, του λέω, και με πιστεύετε. Καθίζω λοιπόν και γράφω το τραγουδάκι αυτό με την πεταλούδα. Μια πεταλούδα ήρθενε και μου κάνε παρέα. Ένας που θα ακούσει τα τραγούδια αυτά, τα τραγούδια αυτά απευθύνονται σε όλες τις ψυχές, σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν δυσκολίες. Αυτό προσπαθώ πάντα. Άρα πιστεύετε, κυρία Μαρία, ότι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, για κάποιο λόγο συμβαίνει. Ναι, παιδί μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ακόμα και τα πρόσωπα τα οποία έχουμε χάσει, έχουν φύγει από τη ζωή, είναι πάντα δίπλα μας. Πάντα δίπλα μας. Εγώ το Γιωργιό είναι δίπλα μου. Με την πεταλούδα, με το πουλάκι, συνομιλώντας. Έτσι το νιώθω εγώ ότι είναι δίπλα μου. Δημιουργία, Λευτέρη, έκαμα τον πόνο στη ζωή μου. Να αφήσω κάτι ωφέλιμο με την ανάμνησή μου. Μας υποδέχτηκε σαν να μας γνώριζε χρόνια. Μας άνοιξε το σπίτι της και μας κέρασε 1000 καλούδια. Μας φίλεψε και μας διηγήθηκε ιστορίες από τα πονεμένα χρόνια του παρελθόντος. Είμαι ευχαριστημένη στο Θεό και στον εαυτό μου που σήκωσα το σταυρό και ήμουν κοντά στον άνδρα μου και δεν τον άφησα να αυτοκτονήσει. Επόθανε πάνω στο χέρι μου, σαν να ήθελε να με ανταποδώσει ό,τι του πρόσφερα. Νιώθω ικανοποίηση και ευχαρίστηση στο Θεό και στον αείμνηστο πνευματικό μου. Η ζωή συνεχιζόταν,
Ανήσυχος άνθρωπος η κυρία Μαρία. Το αντιληφθήκαμε μόλις μας ξενάγησε στο σπιτικό της. Τετράδια γεμάτα από μελάνι. Και παντού στίχοι, ρήμες, μαντινάδες, μυρολόγια, παραμύθια και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους απογραφόμενα. Και η ίδια εκεί να επιμένει για τα όνειρα και τις σκέψεις της για το μέλλον του τόπου, θέλοντας διακαώς να αφήσει μια παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Έχω γεμίσει τετράδια και τετράδια, στυλού και τετράδια. Εδώ βλέπω, έχετε. Έχω ένα κείμενο το οποίο είναι 260 σελίδες. Εδώ θα δεις τι έχω, είναι τα, τι έχω γράψει. Τα, εδώ είναι κάποιες μαντινάδες που έχουν βραβευτεί. Αυτά τώρα τα έχω κάνει κουμποσχίνια, γιατί συνήθως τα δίνω έτσι σε ανθρώπους της εκκλησίας, σε μοναχούς, σε ιερείς. Τώρα το τσικάλια πάνω στη σόμπα, μάζε ζεστό το φαγητό μας. Ακού εδώ τώρα. Όσο για την αγάπη της για τα παραδοσιακά προϊόντα, δεν ήθελε και πολύ να το καταλάβουμε. Οι μυρωδιές από το καλωσόρισμα θα μας μείνουν αξέχαστες. Όσο αξέχαστες θα μας μείνουν όμως και οι μαντινάδες κατά το ξεπροβόδισμα και την αποχώρησή μας από το ρωτάσι. Γιατί εφόσον ζω, θέλω να ζω τον κόσμο και τη φύση. Χαίρομαι την Ανατολή, δεν με τρομάζει δύση. Στα στέκια λέει τσιπαράδοσης αποσπερίζει ο νους μου. Παρέα με τσαθιβολές του πια καλού καιρού. Ενεφιφίλησε λέει η καρδιά σαν βιόλα στα ανθογιάλη. Γιατί είδα πάλι τη χαρά στην πόρτα να προβάλλει, τι είσαστε εσείς.